Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε, όταν τα λέγαμε τότε, δεν είμαστε τίποτα περίεργοι, ψεκασμένοι ή αν θέλετε μάδις, κάλχες και μια σειρά από τέτοιου είδους πράγματα. Απλά βλέπαμε πώς πορεύεται η παγκόσμια καταρχήν οικονομία, τι κάνανε σε σχέση με τα παραγωγικά ζητήματα και πώς ερχότανε αυτό που λέγαμε η οικονομική κρίση να μπλοκάρει όλα τα υπόλοιπα συστήματα. Ήταν λαθασμένο αυτό. Ήταν λαθασμένο. Και να που τώρα βγαίνει στην επιφάνεια. Κοιτάξτε, κύριε Σαχινή, πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ πάμε για μια νέα γέλτα. Από ένα μονοπωλικό κόσμο, κακά τα ψέματα, μετά την πτώση του τείχους, πάμε σε ένα διπολικό ή τριπολικό κόσμο. Και αυτό σημαίνει ανακατανομή σε όλα. Σημαίνει σε ενέργεια, σημαίνει σε φυσικούς πόρους, σημαίνει, αν θέλετε, σε κοινωνικές δομές, σημαίνει μεγάλη επίδραση στις κυβερνήσεις. Ξαναμοιράζεται ο κόσμος. Με τη διαφορά τώρα ότι στον κόσμο αυτόν τότε συμμετείχαν μόνο ο κράτη και δορυφόροι κρατών, των δυνατών κρατών. Τώρα συμμετέχουν εταιρείες. Τελείωσε το παραμύθι. Το βλέπουμε, δηλαδή, εδώ θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι η εκδίκηση των BRICS. Η εκδίκηση των BRICS. Εγώ σας το είχα πει παλιότερα ως η εκδίκηση της γυφτιάς σε σχέση με το μαύρο του πετρελαίου και του αργού κτλ. Λοιπόν, είναι η εκδίκηση των BRICS. Και αυτό έρχεται αργά και βασανιστικά, κυρίως να επικαθίσει πάνω από το όλο αυτό επικοδόμημα που χτίσαμε ως τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι είναι χτισμένο πάνω σε σαφρά θεμέλια. Δεν μιλάμε για την Ευρώπη των λαών. Μιλάμε για την Ευρώπη κάποιων πολυεθνικών, όπου υπάρχει Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση να αποφασίζει για τους λαούς και να πετάει το μπαλάκι του κόστους του ρεύματος και των επιλογών τους πάνω στην πλάτη των Ευρωπαίων πολιτών. Έχετε πει στο παρελθόν, κύριε Λυκό, και έρχεται μπροστά, γιατί καταραίουν χώρες και επισητιστικά πια, έτσι. Και έχετε πει ότι αυτό θα είναι ένα ακόμη κομματάκι σε όλο το κρισιακό παζλ, τα προσφυγικά μεταναστευτικά κύματα, ανεξάρτητα από το ποια χώρα και πώς τα εργαλειοποιεί κάθε πλευρά κτλ. Και τώρα πια βλέπουμε ότι είτε από την Άπο Ανατολή, είτε από την Αφρική και όχι μόνο, εντείνεται. Άρα πού πάμε, σε τι κοινωνίες πάμε? Γιατί το ένα φέρνει τ' άλλο, έτσι. Βέβαια, είναι αν θέλετε, έχουμε μπει σε ένα καθοδικό σπιράλ, θα τολμούσα να πω, υποβάθμισης όλων των κοινωνιών. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε. Οι κοινωνίες δεν θα λειτουργούν πια έτσι όπως ξέραμε. Δηλαδή όταν βλέπετε η Αυστρία, η Γερμανία μιλάνε για δελτία. Ποιος η Γερμανία, η ατμομηχανή της Ευρώπης. Η πάλι ποτέ ατμομηχανή της Ευρώπης μιλάει για δελτίο ενέργειας που θα υπάρξει και δελτίο τροφίμων. Και θα το δείτε αυτό. Τρίτη πέμπτη μακαρόνια, θυμάστε το παλιό τραγούδι, ένα ρεμπέτικο. Τρίτη πέμπτη μακαρόνια, ας πούμε, που είχαν τις φυλακές, κάπως έτσι θα γίνεται. Και το Σάββατο κρέας. Διότι εδώ έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή μιλάνε, προσέξτε λίγο να σας, ήθελα να σας το πω αυτό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη χρειάζεται 155 BCM, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, φυσικού αερίου. Ξέρετε τι είναι τα 155 BCM. Αυτά είναι τα μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την Gazprom κράτη και είναι μέχρι το 2027. Και αν τα σπάσουν θα πρέπει να πληρώσουν το 80% χωρίς να πάρουν τίποτα. Χωριά από τα άλλα τα μη ενεργά που παίρναμε. Από πού θα τα αντικαταστήσουμε αυτά? Και έρχεται τώρα με το Euro, με το Repower EU, το πρόγραμμα αυτό, να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2027 θέλουμε κάποιοι να μας αντικαταστήσουν αυτά, αλλά μετά δεν θα θέλουμε. Μα ποιος θα επενδύσει σε αυτό? Ποιος θα επενδύσει, δηλαδή σκεφτείτε λογικά. Γιατί να μας δώσουν δηλαδή LNG που δεν μπορεί να καλυφθεί υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάποιοι να επενδύσουν, να πάρουν εργάτες, να εντείνουν την παραγωγή, όταν τους λέμε εμείς ότι μέχρι το 2027 και 2028 βία, εμείς δεν θα θέλουμε, απλά πια γιατί θα πάμε σε πράσινη ανάπτυξη. Και συνεχίζουμε με πράσινη ανάπτυξη. Ανεμογεννήτριες. Όχι συνολικά ΑΠΕ, ούτε με ουσιαστικά αποκέντρωση αυτού που λέμε παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη Γερμανία το 50% των πολιτών είναι παραγωγή. 2 εκατομμύρια παραγωγούς έχουμε. Και το 50% του ρεύματος που παράγεται από ΑΠΕ είναι από μικροπαραγωγούς. Εδώ γιατί δεν το εφαρμόζουμε? Και παραμιλάμε μόνο για 5
μεγαλοπαραγωγούς, οι οποίοι είναι παραγωγοί, πάροχοι, προμηθευτές. Δηλαδή, μιλάμε για ολιγοπόλιο. Άρα, για ποια ελεύθερη αγορά μιλάμε και για ποιο χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι όταν μπαίνουν όλες μέσα όλα τα ενεργειακά αποθέματα, δηλαδή μπαίνουν στο μείγμα από παντού, ισόποσα, προκειμένου να δημιουργήσουν προκειμένου να χαμηλώσουν οι τιμές προς τα κάτω προς όφελος του καταναλωτή. Μα εδώ δεν υπάρχει αυτό. Όταν το 46-47% από φυσικό αέριο έρχεται στο τέλος και τα παίρνει όλα. Είναι όπως, ξέρετε, σε ένα παιχνίδι πόκερ. Βγαίνει το ισχυρό φύλλο στο τέλος της ημέρας όπου δεν υπάρχει ήλιος, δεν φυσάει κτλ. Και τα παίρνει όλα. Και παράλληλα ωφελούνται και οι παραγωγοί των ΝΑΠΗ, οι οποίοι έχουν προπληρώσει, έχουν προαγοράσει το ρεύμα σε μια τιμή γύρω στα 80 ευρώ και το πουλάνε σε 300. Κύριε Λυκό, φαντάζομαι ότι έχετε υπόψη σας κι εσείς, γιατί είδα ότι το έχετε παρακολουθήσει, αυτή την ιστορία με την κινητοποίηση των Ολλανδών αγροτών, η οποία είναι μαζική, και μάλιστα μου στείλατε προχθές και ένα μήνυμα, το διάβασα σε άλλο καλεσμένο. Έχει υπόψη σου, μου γράψατε, ότι ετοιμάζονται προγράμματα για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα με ελέφαντες και φάλαινες. Είμαι στο Κογκρέσο. Με τη συμμετοχή ΜΚΟ. Τι είναι αυτό? Ναι. Επειδή θέλω να πάω και λίγο στο χώρο ευθύνης επιστημονικά που ασχολείστε και ασχολείστε με όλα αυτά, και το συνδέω την κινητοποίηση των Ολλανδών αγροτών που είναι για το άζωτο από τη μια, με αυτό που μου στέλνετε εδώ. Θα σας είχα πει κάτι άλλο αν θυμάστε. Θα πάμε σε συνθετικά τρόφιμα. Το θυμάστε αυτό? Ναι, ναι. Θα πάμε σε in vitro παραγωγή κρέατος, καθώς και σε συνθετικά τρόφιμα λαχανικών κτλ. Για ποιο λόγο θα γίνει αυτό? Γιατί ήδη δεσμεύονται μεγάλες επιτάσεις γης, πάνε να κατακρεουργήσουν μάλλον το μικρό κλήρο, αυτό έγινε στην Ολλανδία. Τους λένε, κύριοι, δεν μας είστε απαραίτητοι, διότι στο όνομα των εντατικών καλλιεργειών ή αν θέλει των εκτατικών καλλιεργειών του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείουν τα ζώα στην ατμόσφαιρα, όπως και ο άνθρωπος δηλαδή, εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος χρειάζεται, εκλείει περίπου 10 τόνους για να καταλάβει το διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να καταργήσουμε τον άνθρωπο? Όχι, πάνε σε μια διαφορετική λύση. Θα καταργήσουμε τις εκτατικές και εντατικές καλλιέργειες, θα τις βάλουμε όλες, σαν να λέμε εντός εισαγωγικών, σε ένα μαντρί που θα τα κατέχουν κάποιοι, καπιταλισμός δηλαδή άκρατος και εκεί, προκειμένου να μειώσουν το διοξίδιο του άνθρακα και έτσι να περάσουν σιγά σιγά και στα συνθετικά τρόφιμα. Δηλαδή θα σου πούνε ότι εγώ δεν μπορώ να τρέφω 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους με εντατική μάλλον κτηνοτροφία, διότι εκλείει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει ουσιαστικά εμείς να πάμε στα συνθετικά τρόφιμα και να μειώσουμε αυτές τις καλλιέργειες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ποιο είναι? Κάναμε μία πρόβα, αν θέλετε, με τα lockdown. Δεν πρέπει να κινείται πολύ ο άνθρωπος, διότι αν κινείται πολύ ο άνθρωπος και τρέχει ο άνθρωπος, εκλείει τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Άρα πρέπει να κάθεται στο σπίτι του, να δουλεύει από εκεί με τηλεργασία, για να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Δηλαδή, στο όνομα της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα, θα αλλάξουμε ολόκληρες κοινωνικές σχέσεις. Πέρα από τις διατροφικές αλυσίδες κτλ. Εδώ τώρα στο Κογκρέσο, και έρχομαι στην ερώτησή σας, μιλάνε τώρα ότι εμείς πρέπει ουσιαστικά να καταργήσουμε τελείως τη φαλαινοθρηρία, γιατί ξαφνικά ανακαλύψανε ότι οι φάλαινες μπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιο διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Και γίνονται και συζητήσεις και για ελέφαντες. Δηλαδή αυτά τα μεγάλα, αν θέλετε, κήτη, να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να απορροφήσουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Και τι προγράμματα μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πώς μπορούν εκεί να αναμειχθούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις? Ξέρετε, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πάνε παντού. Πάνε από θέματα υγειονομικά, πάνε από θέματα, ακουμπάνε πάνω σε θέματα μεταναστών και βρίσκονται και φυσικά έχουν μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρό σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Αλήθεια, τώρα με την Ουκρανία είδατε καμία περιβαλλοντική οργάνωση να έχει ενεργοποιηθεί? Με τον πόλεμο τι εκλείεται? Ακούσατε αν αυτοί που πολεμάνε μεταξύ τους είναι εμβολιασμένοι ή όχι, αν έχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού? Τι γίνεται εκεί πέρα? Αναρωτιέμαι και εγώ, δηλαδή πραγματικά. Και λέω, πού πάει αυτός ο πλανήτης? Ναι. Δηλαδή μεταδίδουμε ασθένειες, το περιβάλλον το επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει μια στρατηγική, μια λογική μέσα σε αυτό που σε εμάς όλους τους κοινούς θνητούς φαντάζει ως παραλογισμός? Γιατί θα σας πει κάποιος, δεν είναι λίγο ακραίο τώρα? Δηλαδή να πας σε εκτροφή φαλαινών ή ελεφάντων για να καταπολεμήσεις το διοξίδιο του άνθρακα και την ίδια στιγμή να αρχίσεις να περιορίζεις το πέρδεσθε των αγελάδων, με συγχωρείτε,
Βεβαίως, είναι το Whale Falls. Μάλιστα. Το Whale Falls, τη σημασία του Whale Falls, ήρθε πρόσφατα να επιβεβαιώσει μια έρευνα που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο, στην οποία επιστήμονες που συμμετείχαν ανακάλυψαν ότι το 60% της ετήσιας αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην όλη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο οφείλεται στις φάλαινες που πεθαίνουν, γιατί κατακάθονται στο πυθμένα μαζί με αυτές. Μάλιστα. Καταλάβατε δηλαδή τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε ένα παραλογισμό. Κυνηγάμε την ουρά μας. Σας το λέω, το επόμενο βήμα, σε πρώτη φάση, στην Ολλανδία τι κάνουμε. Τι κάνουνε. Προσπαθούν να καταργήσουν τις μικρές καλλιέργειες. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλάκι με τα εμβόλια και είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Bill Gates. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή γεωκτήμονας στον κόσμο που το έχει ξεκινήσει. Bill Gates. Τι είχε πει, αν θέλετε, ο Kissinger, που προσωπικά τον εκτιμώ ως μέγα αναλυτή, μπορεί να διαφωνώ με τις ιδέες του, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τι είχε πει? Είχε πει ότι ελέγξτε την τροφή και θα ελέγξετε τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η τροφή είναι μονοπόλιο. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ζήσει χωρίς να τρώει? Όχι. Είναι το ultimate, είναι πέρα από το ρεύμα που λέμε, πέρα από το νερό. Άρα, τι θα κάνουνε, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Πρώτον, δεσμεύουμε την παραγωγή. Πάμε σε συνθετική παραγωγή τροφίμων, πρώτον. Και δεύτερον, προκειμένου να μπορέσουμε εμείς να μην εκλείουμε μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα ως άνθρωποι, θα πρέπει να ελαττώσουμε τις δραστηριότητές μας. Δηλαδή την κλασική κοινωνική μας ζωή όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Εργασία από το σπίτι, να ζούμε μέσα στο σπίτι, να καίμε λιγότερες θερμίδες. 2.500 θερμίδες θέλει ο άνθρωπος για να επιβιώσει κάθε μέρα. Και μαζί με αυτό σημαίνει έκκληση διοξιδίου του άνθρακα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να μην ζούμε? Εδώ είναι το όλο πρόβλημα. Βέβαια, ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι έρχονται οι BRICS και τους χαλάνε τα σχέδια. Διότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε έναν απόλυτα ελεγχόμενο κόσμο υπό την έννοια της παγκοσμιοποίησης κτλ. Έρχονται όμως οι BRICS αυτή τη στιγμή και τους χαλάνε τα σχέδια. Διότι δεν το είχαν προβλέψει. Αυτό δεν το είχαν προβλέψει. Είχαν γίνει ωραία τα μοντέλα, έτρεχαν μια χαρά μέχρι που έγινε αυτό. Γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αντίστοιχα μοντέλα, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς. Η εκδίκηση των BRICS. Μάλιστα. Προφανώς δεν λέτε ότι είναι ένας καλύτερος κόσμος, λέτε άλλο. Όχι. Είναι η μεταξύ σφύρας και άκμονος βρίσκονται πια, βρίσκεται οι κοινωνίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελικώς. Βέβαια. Δεν είναι το θέμα του καλύτερου κόσμου. Είναι το θέμα ότι από εκεί που είχαμε ένα μονοπολικό κόσμο, ξαφνικά πάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, διπολικό ή τριπολικό κόσμο, όπου ο καθένας έχει τα συμφέροντά του. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Δεν ξέρω τελικά μέσα από αυτή τη διαμάχη των βουβαλιών, των μεγάλων βουβαλιών, αν τελικά εμείς ως βατράχια ευνοούμαστε ή όχι. Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Αλλά σας λέω και πάλι, εδώ τώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η κοινή ενεργειακή πολιτική που έχουμε? Πώς θα βγούμε από αυτό? Όλοι μιλάνε για το 26-27. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέμε? Θα φτιάξουμε, λέει, τερματικούς σταθμούς, τα οποία θα είναι έτοιμοι σε 3 χρόνια. Και μέχρι τότε τι θα κάνει? Θα πεινάσει ο κόσμος? Δεν θα έχει ρεύμα? Πώς θα γίνει αυτό? Θα σπάσουν τα συμβόλαια με την Gazprom και θα πληρώσουν το 80% με ποια χρήματα? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα? Ή λέμε ότι ελάτε, φέρτε μας, λέει, υγροποιημένο φυσικό αέριο, που βλέπετε τώρα τι γίνεται με την Αμερική. Δεν μπορεί να δώσει τόσο πολύ, γιατί το θέλει και για το δικό της, και για το δικό της πληθυσμό. Το ίδιο γίνεται και με την Αλγερία, το ίδιο γίνεται και με το Κατάρ. Άρα πού θα βρούμε εμείς υγροποιημένο φυσικό αέριο με βάση τις διαμορφωμένες ανάγκες, ενεργειακές ανάγκες που έχουμε? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Και τι να τους πούμε, ότι παιδιά φέρτε μας μέχρι το 28-29, γιατί μετά θέλω να κάνω εγώ πράσινη ανάπτυξη, οπότε δεν θέλω? Και πώς θα αναπτυχθεί μια εταιρεία για να μας προμηθεύσει υπό αυτούς τους όρους? Είναι τρέλα. Το καταλαβαίνετε, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρέλα. Είναι καθαρή τρέλα. Και βέβαια η Τουρκία, προσέξτε, ευνοείται αυτή τη στιγμή. Διότι είναι στη μέση, παίζει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Εγώ δεν ξέρω τελικά αν η Τουρκία θα αποφασίσει να πάει στο ΝΑΤΟ στο τέλος ή αν θα πάει στους BRICS. Αυτό θέλω να το σημειώσω στην εκπομπή σας. Και παράλληλα η Τουρκία έχει υποκατασκευή πυρηνικούς σταθμούς. Πυρηνικούς σταθμούς υποκατασκευή. Θέλω πριν κλείσουμε, κύριε Λυκό, να σας ρωτήσω, γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Καταρχάς να σας πω κάτι που λέει ο φίλος ο Περικλής.
Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Λύκος τι γίνεται με το νερό? Πώς και είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής που δεν έχει ακριβήνει? Μήπως είναι το επόμενο χτύπημα? Επόμενο χτύπημα είναι. Και μισό λεπτό. Και μπορεί να σας φανεί, λέει, τραβηγμένο, λέει ο φίλος ο Περικλής. Μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει και πολιτική για το νερό λόγω της επερχόμενης ξηρασίας, όπως λέγεται, στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή να αρχίσουν και εκεί οι μεταφορές με τάνκερ? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι σίγουρα, καταρχήν δεν ξέρουμε, προσέξτε, μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι υπερθέρμανση ή ψύξη. Αυτό πρέπει να το δούμε. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι, δηλαδή η ψύξη θα μας επηρεάσει ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, η υπερθέρμανση ό,τι αφορά το νερό. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι το εξής, ότι επειδή η παραγωγή μπαταριών, αν θέλετε, που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις αργή σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που λέγαμε, ουσιαστικά θα πάνε στη δέσμευση μεγάλων υδατοδεξαμενών προκειμένου να αποθηκεύουν με τη μέθοδο της αντίστροφης αντιλησιοταμίευσης να αποθηκεύουν ενέργεια. Δηλαδή, όταν φυσάει και έχει ενέργεια ανεμογεννήτρα να ανεβάζει το νερό, και όταν δεν φυσάει να το κατεβάζει και μέσω μιας τουρμπίνας να γίνεται παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, το νερό αυτό θα πρέπει να υπόκειται μετά σε πολλαπλούς καθαρισμούς προκειμένου να είναι πόσιμο. Οπότε, μέσα από εκεί ουσιαστικά θα δεσμευτεί το νερό από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με την ηλεκτροπαραγωγή. Θα σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή μέσω των ανανεώσιμων πηγών, μέσω των ανεμογεννητριών μάλλον, όχι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό είναι το ένα. Θυμάστε τι είχε γίνει με τα εξωτερικά υδροδοτικά συστήματα, το οποίο βέβαια κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά πώς πήγαν να δεσμεύσουν τους μεγάλους τροφοδότες, τους μεγάλους τροφοδότες, παύλα υδατοδεξαμενές, που ουσιαστικά δίνουν νερό στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό είχε γίνει. Για ποιο λόγο? Γιατί εφόσον θα ιδιωτικοποιήσεις τα αποθέματα νερού, θα μπορέσεις να αποθηκεύσεις και ενέργεια, οπότε θα μπορέσεις να ελέγξεις και τη τιμή της ενέργειας και παράλληλα να ελέγχεις και και την παροχή του νερού. Του νερού. Αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Λέει εδώ ο φίλος ο Θάνος. Καλημέρα, λέει, κύριε Λυκό. Γιατί τα δέντρα δεν απορροφάνε διοξίδιο του άνθρακα? Εγώ δεν βλέπω βουνό να καίγεται και να γίνονται εκτεταμένες μαζικές αναδασώσεις, μόνο διάφοροι σχεδιασμοί, αφού το διοξίδιο είναι τόσο καταστροφικό όπως λένε, που δεν ξέρω αν είναι. Γιατί δεν φυτεύουμε δέντρα? Γιατί το έχουν εργαλοποιήσει. Σας είχα πει και παλιότερα ότι ουσιαστικά κυνηγάμε την ουρά μας. Εδώ κοιτάμε να καταργήσουμε και τις αναδασώσεις, να καταργήσουμε νόμους, να καταργήσουμε συντάγματα, όπου όταν καίγεται μια περιοχή αυτομάτως να κρίνεται αναδασωτέα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά τα δέντρα, μας ενδιαφέρει η μπίζνα. Η μπίζνα που μπορεί να γίνει μέσα από το διοξίδιο του άνθρακα. Εγώ ήμουν φοιτητής στο μεταπτυχιακό μου όταν τότε είχαν πρωτομπεί τα green taxes. Και δεν σας κρύβω ότι στην αρχή έλεγα ίσως να είναι και καλό αυτό υπό την έννοια να λειτουργήσει ως ελεύθερη αγορά. Μα εδώ δεν είναι ελεύθερη αγορά. Δεν λειτουργεί κλασικά το καπιταλιστικό σύστημα. Εδώ μιλάμε για ολιγοπόλια. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Τα πάντα όλα. Και όταν πλέον θα σου έχουν κάψει όλα τα δέντρα, τότε θα βγουν, θυμάστε τι είχε πει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης, να βγάλουμε συστηματάκια τα οποία ουσιαστικά απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα. Είχε κάνει μάλιστα και μια πιλωτική εφαρμογή σε κάποιους δρόμους της Αθήνας. Μιλάμε για απόλυτη τρέλα. Το καταλαβαίνετε. Είναι η απόλυτη τρέλα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, κύριε Λύκο, να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που επιμένετε χρόνια. Και εννοώ πάνω στην αγροτική παραγωγή, ό,τι έχει σχέση με το τρόφιμο, με τις πρώτες του ύλες. Θεωρείτε ότι είναι το κρίσιμο επόμενο στάδιο? Βέβαια, οι οικονομίες ξαναγυρνάνε στα βασικά τους στάδια. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα μπορέσει να επιβιώσει και να θρέψει τον πληθυσμό του θα είναι αυτός ο οποίος θα εξερευνεί τις πρώτες ύλες του, αυτός που θα έχει πρωτογενή παραγωγή. Εδώ, τι να σας πω, ότι φτάσαμε να χάνουμε 200.000 στρέμματα γης το χρόνο και έχουμε χάσει 2 εκατομμύρια στρέμματα την τελευταία δεκαετία. Σε λίγο δεν θα έχουμε στάρι στην Ελλάδα να καλλιεργούμε. Από 1 εκατομμύριο ρωτρές γης καλαμποκιού, εντάξει, έχουμε φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Και δεν ασχολείται κανένας. Επιδοτούμε τους αγρότες, άραγε. Δηλαδή υπάρχει μια εθνική πολιτική που να πει ότι εγώ του χρόνου θέλω να καλλιεργήσω αυτά τα στρέμματα και θέλω να επιδοτήσω αυτούς τους νέους προκειμένου να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή.
και να βάλουμε μέσα εκεί και ψηφιακή, και αν θέλετε και ψηφιακή γεωργία, και ένα σώρο πράγματα. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, το ξέρω κι εγώ? Όχι. Εδώ τι μιλάμε? Μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό. Πού? Δεν θα καθόμαστε στο σπίτι, θα έχουμε υπολογιστές? Μα υπολογιστής δεν είναι κλείδι οξείδιο του άνθρακα? Ο υπολογιστής δεν είναι κλείδι οξείδιο του άνθρακα? Θα τρελαθούμε δηλαδή τελείως και σε λίγο δεν θα έχουμε να τρώμε? Όπου τι θα μας καταστήσουν όλους να είμαστε από πολίτες καταναλωτές. Καταναλωτές όμως, προσέξτε, όπως τα πρεζάκια, θα περιμένουμε τη δόση μας. Πότε θα έρθει η δόση μας για να ανοίξουμε τη λάμπα? Πότε θα έρθει η δόση μας για να αγοράσουμε αλεύρι? Πότε θα έρθει η δόση μας για να αγοράσουμε κρέας? Και δεν κινδυνολογώ. Δεν κινδυνολογώ. Αλλά μέσα από αυτές τις βασικές ανάγκες καταλαβαίνετε πώς θα σκέφτεται ο αυριανός άνθρωπος. Για ποια δικαιώματα θα αγωνιστεί? Για ποια δημοκρατία θα μιλάμε, κύριε Σαχίνη, όταν ο άλλος θα πεινάει? Τίποτα. Θα τον έχει καταστήσει ηφαγενή και δούλο, δουλοπάρικο στον τόπο του. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε? Βασίλης Λύκος, σας ευχαριστώ, κύριε Λύκο, για που μοιραστήκατε κάποιες από τις σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας. Εγώ σας με αυτά που ιδιαίτερα εξελίσσονται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα πια. Έχουμε χάσει το μέτρημα εδώ από αυτά εγώ που γίνονται κάθε μέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σαχίνη, γιατί να ξέρετε ότι έχετε ένα υπέροχο κοινό, πραγματικά σκεπτόμενο κοινό, και κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή σας, πώς να σας πω, δεν προετοιμάζομαι. Εκείνη την ώρα απλά προσπαθώ μέσα από αυτές τις γνώσεις, τις λιγοστές που έχω συλλέξει, να μπορώ να τις μεταλαμπαδεύσω στο κοινό και να κάνω έναν κατά κάποιο τρόπο άειλο διάλογο μαζί τους, εντός εισαγωγικών το άειλο, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε και να δούμε ότι πού πάει αυτός ο τόπος, τι πρέπει να κάνουμε. Και τα λέω αυτά γιατί έρχονται και εκλογές. Αργά ή γρήγορα. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτή τη φορά. Λοιπόν, όλα τα έχει η Μαριωρή, εκλογές λείπαν. Να είστε καλά, κύριε Λύκο. Να είστε καλά.